Let's go. Παιδιά, έξαλλα ζυγρήγκτο εδώ και σήμερα σας φέρνω Halo 5 gameplay. Αυτό που βλέπετε είναι το συνηθισμένο ωραίο gameplay, το οποίο είναι breakout gameplay, παιδιά. Είναι το αγαπημένο μου game mode του Halo 5. Είναι ίσως το πρώτο game mode το οποίο αγάπησα μετά από πολύ καιρό στο Halo 5, γενικότερα στη σειρά Halo, διότι έχω παίξει όλα τα game modes που υπάρχουν στο Halo, και στο Halo 5 εννοείται, και στα προηγούμενα Halo. Όσα δηλαδή πρόλαβα. Και γενικότερα μου άρεσαν τα game modes τα οποία θα είχαν πάρα πολύ κόσμο, όπως το Big Team Battles, το οποίο θα το φέρουν στο Halo 5 σε λίγο καιρό. Μέσα στην εβδομάδα πρέπει να το φέρουν, στην επόμενη, δεν είμαι σίγουρος. Και είναι ίσως το πρώτο gameplay μετά από το Big Team Battles και ίσως αυτά εδώ πέρα τα μικρά τα games τα οποία τα παίζαμε, ας πούμε, σαν το Infected Community, δηλαδή game modes. Είναι το πρώτο game mode το οποίο είναι σοβαρό, ας πούμε, και μ' αρέσει, διότι μου θυμίζει, παιδιά, Call of Duty. Το Call of Duty, το Search and Destroy, αυτό μου θυμίζει. Το αγαπημένο μου game mode στο Call of Duty ήταν το Demolition κάποτε, μαζί με το Search and Destroy, αλλά όσο προχωρούσε ο καιρό το Demolition το έβγαλαν και έχανε μόνο Search and Destroy και δυστυχώς Search and Destroy, το Call of Duty, παιδιά, δεν μ' αρέσει. Γενικότερα το Call of Duty πια δεν μ' αρέσει. Και πιστεύω ότι το Halo 5 με φτιάχνει, διότι μου φέρνει το Breakout. Όπου δεν έχεις το shield σου. Για όσους δεν γνωρίζετε, από Halo έχεις το shield σου, όπου είναι, ας πούμε, η εξτρά ζωή σου και τη ζωή σου. Όταν φεύγει το shield σου, είσαι one shot στο κεφάλι, νομίζω, με το BR, αυτό που παίρνω το όπλο αυτή τη στιγμή, μαζί με το Magnum και το Sniper Rifle. Καλά, με το Sniper Rifle είσαι one shot στο κεφάλι όλη την ώρα, αλλά τέλος πάντων. Και το DMR. Άμα υπάρχει και κανένα άλλο όπλο, παιδιά, διορθώστε με, δεν είμαι Halo 5, Halo γενικά professional, πολύ Halo 5 λέω. Αυτό εδώ πέρα το game mode, παιδιά, είναι το πρώτο game mode στο οποίο είχα γίνει Immortal, νομίζω. Άμα δεν, αυτό πρέπει να έχω ακόμα ένα το οποίο να είμαι Immortal. Τι είναι το Immortal? Είναι ένα μετάλλιο ή ένα μετάλλιο το οποίο το παίρνεις στο τέλος του παιχνιδιού αν δεν έχεις πεθάνει ούτε μια φορά μέσα στο game. Και μόλις σας σπόιλερα ότι δεν έχω πεθάνει ούτε μια φορά μέσα στο game, οπότε μπορείτε να καταλάβετε πού πάει αυτό. Γενικότερα, παιδιά, θα ήθελα να δοκιμάσω να ανεβώ ranks, γιατί είμαι αυτή τη στιγμή Gold 3 και πηγαίνω Gold 2, Gold 4, εκεί πέρα ανάμεσα είμαι. Και δυστυχώς, close call εδώ πέρα, δυστυχώς δεν μπορώ να ανέβω, έχω στακάρει. Καμιά φορά δηλαδή μπορεί να με πετάξει με τέρμα πανίβλακες, μπετόβλακες παίχτες, οι οποίοι να μην κάνουν τίποτα, και άλλες φορές μπορεί να με πετάξει με τέρμα γαμάτους παίχτες, οι οποίοι δεν ξέρω τι κάνουν στο Gold matchmaking μου, και να παίρνω 1-2-3 kill, ας πούμε, και να μην παίρνω τίποτα παραπάνω και νιώθω άθλιος και άχρηστος. Αλλά τις περισσότερες φορές γίνεται το πρώτο, γιατί άμα γινόταν το δεύτερο, τώρα δεν πιστεύω να ήμουν gold 3, τώρα πρέπει να είμαι gold 4, δεν θυμάμαι. Αυτό εδώ πέρα αλλάζει σχεδόν κάθε μέρα, κάθε μέρα πέφτω και ανεβαίνω. Και η ειρωνία είναι ότι, παρόλο που είναι αυτό το αγαπημένο μου game mode και το παίζω συνέχεια, το Team Slayer, το οποίο είναι το game mode το οποίο παίζω σχεδόν, έχω παίξει μόνο 15 ματσάκια, με έχει βάλει Diamond. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, για ποιο λόγο να είμαι Diamond σε ένα game mode το οποίο να μην μ' αρέσει και να είμαι στο game mode το οποίο να με αρέσει χειρότερος. Και καθόμουν και το σκεφτόμουν και πιστεύω πως το μεγαλύτερο Halo 5 community άρεσε το καινούργιο το game mode, το οποίο είναι αυτό που βλέπετε, το Breakout, και έτσι οι περισσότεροι παίζουν αυτό εδώ πέρα και τα ranks είναι λίγο πιο μπασταρδεμένα όσο είναι στα προηγούμενα, στα Team Slayer και στα Slayer και γενικά. Καλά, το Slayer είναι απίστευτο, έτσι, δεν παίζεται το Slayer για μένα, είναι απίθανο το free for all. Σε ό,τι game έχω παίξει το free for all είναι απίθανο. Αλλά αυτό για αυτό το commentary, παιδιά, το όνομά μου είναι Σωτήρης, η XLZ Greenbeat, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Until then, very well!